Ο Upset και ο Sammy D4 είναι δύο καλλιτέχνες της ομάδας Urban Act. Τα τελευταία 20 χρόνια με τα έργα τους σε όψεις δημοσίων κτηρίων στέλνουν τα πιο δυνατά κοινωνικά μηνύματα. Σήμερα προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο, προτρέποντάς μας να ζήσουμε δυνατά. Να ζήσουμε δύο φορές μέσα από τη δωρεά οργάνων. Ζωγραφίζοντας την πρόσωψη του νοσοκομείου Αχέπα στην είσοδο επί της Αγίου Δημητρίου. Μια πρωτοβουλία που ανέλαβαν ο Σύλλογος Νευροπαθών και η Urban Act με τη στήριξη του νοσηλευτικού ιδρύματος. Είναι μια τυχογραφία την οποία την έχουμε εδώ και καιρό χρόνια χαρτογραφήσει. Την είχαμε στο μυαλό μας για να υλοποιήσουμε μια τυχογραφία. Πιστεύω είναι το πιο ιδανική ευκαιρία, γιατί όπως το είπες, πέρα από την ομορφιά και το χρώμα, δίνει και ένα μήνυμα δυνατό. Ο Χρήστος Καραγκιόζης πριν από 10 χρόνια δέχθηκε μόσχευμα νεφρού, αφού ήταν σε λίστα αναμονής 6 χρόνια. Όπως λέει στην κάμερα της ΕΡΤΡΙΑ, η ποιότητα ζωής του είναι πλέον πολύ διαφορετική. Το 2017 ξεκίνησε αισιόδοξα στο θέμα της δωρεάς οργάνων, αφού ήδη 25 δότες χάρισαν ζωή ο καθένας σε 6 συνανθρώπους του. Παρ' όλα αυτά, η χώρα μας υπολείπεται σημαντικά από το μέσο όρο δοτών της Ευρώπης. Η μεταμόσχευση είναι ένα δώρο ζωής. Είναι ένα μοναδικό δώρο ζωής που το γεύεται ένας άνθρωπος που στηρίζει τις προσδοκίες και τις ελπίδες του για την επιβίωση, στην αλληλεγγύη και στην διάθεση για δωρεά, για προσφορά ζωής από τον συνάνθρωπό μας. Η μεταμόσχευση αποτελεί τη μόνη θεραπευτική λύση για την ανεπάρκεια καρδιάς, ύπατος, πνευμόνων και τη θεραπεία επιλογής για τη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Η δωρεά οργάνων είναι από τις πιο σημαντικές πράξεις ανθρωπισμού, αλληλεγγύης και αλτρουισμού. Και το μήνυμα που στέλνουν οι καλλιτέχνες της τοιχογραφίας στο ΑΧΕΠΑ είναι η δυνατότητα να προσφέρει σε κάποιον μια δεύτερη ζωή, δίνοντας ένα μέρος του εαυτούς. Έχουμε ένα κεφάλαιο ανεξάντλητο που είναι η δωρεά των οργάνων, μία βοήθεια προς τους συνανθρώπους και μία ένδειξη αλληλεγγύης πολύ ουσιαστική, και εμείς από την πλευρά μας σαν διοίκηση και όλοι οι θεσμικοί φορείς πρέπει να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στο να ξεφύγει συνολικά η κοινωνία από ταμπού. Η τοιχογραφία στο ΑΧΕΠΑ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε λίγες ημέρες, θα αποτελεί για πολλά χρόνια σημείο αναφοράς, εικαστικής παρέμβασης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης, προτρέποντάς μας να ζήσουμε δύο φορές.